Με την πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας, την κυρία Νάνση Καπούλα, είμαστε εδώ. Η μαμά εξακολουθεί να θέλει το Αθανασία ολόκληρο ή είναι πια κατοχυρωμένο από παιδί. Όχι, όχι. Όπως λέω εγώ. Νάνση, Νάνση με ξέρουν οι φίλοι μου, Νάνση με είναι. ξέρει ο Στις κόσμος. Στις εκλογές πώς γίνεται, Αθανασία σε παρένθεση Νάνση. Ναι, έχουμε αυτό. Εντάξει. Αλλά... Ε, ναι, μην μπερδευτούν. Ο καθένας μην μια όπως... θανασία και δεν μπορέσουν να κάνουν έτσι. Όπω έχουν συνηθίσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Γιατί τώρα μου έλεγε ο κύριο Νταβέλη, θα τον πετύχατε. Ναι, τον έβλεπα λίγο Ε, έξω. Ε, εργοτάξιο μου λέει. Τι γίνεται. Ξεκινήσαμε Φέ, λοιπόν από Λαρίς. τον έξω κυκλικό κόμβο, mm -hmm. από τον πιο ακραίο, για να έρθουμε σιγά σιγά προς τα μέσα. Ε, για τους κυκλικούς κόμβους ναι. εσείς εκεί δεν είχατε ενστάσεις όχι στα έργα τα κυκλοφοριακά αρκεί να ε, έχουν ολοκληρωμένες μελέτες αυτό, αυτό που λέμε τώρα από και πέρα ίσως προκύψει ένα θέμα με τον κυκλικό κόμβο λαρήσης Αθηνών και το τεχνικό επιμελητήριο θα κάνει παρέμβαση σε επόμενες μέρες υπάρχει mm. εκεί πέρα μια σοβαρή εκκρεμότητα για ποιο λόγο. Ε, θα σα το πω τώρα εδώ στην εκπομπή. Δεν τα έχουμε κινήσει ακόμα το ζήτημα, αλλά θα ζητήσουμε να γίνει η στατική επάρκεια τη γέφυρα mm -hmm. για να μπορέσει να εγκατασταθεί η εργοτάξιο. Ε, αλλά πάει για θέση και. Ε, τη γέφυρα του κραυσίνδωνα στο ακριβώς, κομμάτι εκείνο. Ναι. Από εκεί πέρα, στα κυκλοφοριακά, οι να γίνονται με ολοκληρωμένες μελέτες, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε και το έντεχνο του έργου, αλλά και κυρίως το αποτέλεσμα της λειτουργίας μετά αυτού του κυκλοφοριακού, ε, της κυκλοφοριακής δομής. Γιατί ο κυκλικός κόμβος, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι κάτι το οποίο θα ρυθμίζει την κυκλοφορία εκεί. Ε, προφανώς είναι προς τη βέλτιστη λύση να έχουμε σε, τέτοιες, σε, σε τέτοιους δρόμους τέτοια κυκλοφορία να έχουμε κυκλικό κόμβο. Στη Λάρισα έχει πετύχει από ό,τι μπορούμε να δούμε και όσοι πηγαίνουν προς τα εκεί. Ε, και καλό είναι γρήγορα και άμεσα. Απαντού παντού όπου έχουν εφαρμοστεί. Δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί θέλει, θέλει μεγάλα πλάτη έχει έχει δηλαδή αρκετέ προδιαγραφέ που πρέπει να τηρήσει για να δεν πετύχει. Δεν βάζετε μόνο στο θέμα των δικών μα συνηθιών, των οδηγών όχι, που όχι, θα Όχι, όχι. Ναι, ναι, ναι. Ο κυκλικό κόμβο έχει πολλέ προδιαγραφέ όντω για να πετύχει mm. και να εξασφαλίσει το αποτέλεσμα, γιατί είναι και ένα σταθερό έργο. Δηλαδή, ποιο από του κυκλικού που έχουν αναγγελθεί βλέπετε να μην είναι λειτουργικό. Ε, στην Αθηνών, θα μπορούσε ε, να μην είναι. Όχι, όχι, θα είναι. Ε, δεν είχαν προγραμματίσει για περισσότερου στην αρχή. Mm -hmm. Και τελικά γίνανε αυτοί που κρίθηκαν πιο λειτουργικοί. Αυτό ήταν μια καλή εξέλιξη. Θα γίνουν Αυ... τρει, δηλαδή, λέτε, που θα ε, είναι θα λειτουργικοί. ήταν ήταν Είχαν μελετηθεί ε, έξι, Αν δεν κάνω λάθο, ναι. και ήτανε, θα γίνουν τέσσερι. Οι άλλοι δύο που προγραμματίζονται είναι από την παρέμβαση του Οργανισμού Λιμάνου Βόλου. Mm. Ε, αφορά την κίνηση προ το λιμάνι και είναι μια πρόταση μελέτη του ΟΛΒ. Ε, αυτό ήταν θετικό, το ότι κρατήθηκαν οι κόμβοι που κρίθηκε ότι θα λειτουργήσουν προς όφελος της ε, κυκλοφορίας. Ε, βεβαίως ε, θα, θα πούμε για άλλη μια φορά ότι θα πρέπει να μελετηθεί και το τμήμα των αστεριών. Mm -hmm. Εκεί είναι το, το μεγάλο πρόβλημα με ε, την κυκλοφορία με τα φανάρια. Το καλοκαίρι τουλάχιστον, ναι. Ακριβώς. Ίσως εκεί θα έπρεπε να, να δουν ξανά το θέμα, τι θα κάνουμε μέχρι το καλοκαίρι. Ε, Τάντω έχουμε χρόνο να το κάνουμε, αν θέλουμε. Ε, Προφανώ έχουν Έτσι. χρόνο και έχουν ε, και συνεχόμενη από ό,τι βλέπω χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Από το Υπόμεδη γι' αυτό και αυτό είναι θετικό. Mm -hmm. Δηλαδή υπάρχει χρηματοδότηση, ε, εντάσσονται δηλαδή οι κυκλικοί κόμβοι. Και βέβαια υπάρχει και η εξαγγελία του κυρίου Σπίρτ, την οποία θα υπενθυμίσουμε για να την έχουμε όλοι κατά νου ότι την τελευταία φορά που ήρθε στο Βόλο εξήγηλε ότι θα ολοκληρωθεί το κομμάτι τη παράκαμψης των αστεριών προ την Αγριά. Αυτό ήταν μια θετική εξέλιξη από τη στιγμή που δεν θα μείνει εξαγγελία και θα προχωρήσει. Άρα είμαστε εδώ πέρα για να βλέπουμε τα χρονοδιαγράμματα και αν οι εξαγγελίε γίνονται πράξη στην ουσία. Αυτά με τα κυκλοφοριακά λίγο πολύ. Ε, μια και μιλήσατε για τα αστέρια, ε, προκύπτει κάτι καλό, γιατί ακόμη όλα είναι σε αναστολή για την συνέχιση του περιφερειακού. Καλά, δεν μιλώ για την είσοδο του. Ναι. Έχουμε συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι η είσοδός του θα είναι στη Λαρίσης δεν ξέρω. Πόσο ε, χρόνο θα πάρει το έργο δεν ξέρουμε σίγουρα, γιατί δεν μας δίνουν τη μελέτη, έχουν, έχουν Μιλάτε για την επέκταση του περιφερειακού προς Δύο την Δύο της είναι. Το ένα είναι της Μπουρμπουλήθρας με σύνδεση με τη Λαρίσης, που βρίσκει το κομμάτι του περιφερειακού που έχουμε αυτή τη στιγμή και το άλλο τμήμα είναι παράκαμψη αστεριών, η οποία μετά κάνει παράκαμψη αγριά και φεύγει ο περιφερειακός. Ωραία. Από αυτά τα ωραία και τα γιορτινά πάω στην καραμπατζάκι. Ναι. Εκεί λοιπόν από καιρό εσεί είχατε πει. Έχουμε θέση. Ε, ότι είχατε διάφορε ενστάσει. Τα προβλήματα, ναι. Ε, να εξηγήσουμε λιγάκι τι γίνεται. Γιατί mm -hmm. πραγματικά κάθε φορά, κύριε Πολίζο, ε, ανοίγει ένα θέμα σε μία περιοχή τη πόλη. Δημιουργείται γύρω από αυτό το θέμα ε, ακατάσχετη παραπληροφόρηση και όχι εξαιτία των μέσων, εξαιτία των ίδιων των δελτίων τύπων που εκδίδει ο Δήμος Βόλου. Mm -hmm και κάποια στιγμή πρέπει να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι και με το όνομά τους. Η Καραμπατζάκη λοιπόν αυτή τη στιγμή, ε, σε αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή επιχειρείται μία παρέμβαση. Μία παρέμβαση όπου προκαλεί τη διάνοιξη από τμήματα τα οποία είναι κλειστά ε, με απότερο σκοπό και με δηλώσεις που έχουν κάνει από το Δήμο Βόλου να συνδέσουν ε, ε, την, τα, την κυκλοφορία, το φόρτο από την ε, Λαρίσης μέχρι τον Περιφερειακό. Και αντίστοιχα από τη Ζάχου ε, κατά τον ναι, ίδιο τρόπο. Ο ένας δηλαδή το ανεβαίνει, να συλλέγει ανεβαίνει. φόρτο, να συλλέγει αυτοκίνητα από την Λαρίσης και να πηγαίνω στον Περιφερειακό. Αυτό λοιπόν ε, αποτελεί μια τρομερή έτσι, παραβίαση της, ε, του χαρακτήρα που, είχε, που έχει η περιοχή εκεί και που θα έπρεπε για την ακρίβεια να έχει και η Ζάχου. Δηλαδή, μιλάμε για δύο παρόχθιες οδούς, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν ήπια κυκλοφορία, να υπάρχει πράσινο, γραμμικό πάρκο, να μπορεί κάποιο να κάνει τον περίπατό του και να μην φορτίσουμε... Μα αυτό που περιγράφεται όμως είναι αυτό που μας λέει η Δημοτική ότι θα συμβεί. Ακούστε. Γι' αυτό σας λέω ότι δημιουργείται μετά μια διαδικασία παραπληροφόρησης που χάνουμε, χάνει ο κόσμος, δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Καθόλου δεν είναι αυτό που θέλει να κάνει η Δημοτική Αρχή. Αλλά... Και θα σα σας πω γιατί. Διότι η Δημοτική Αρχή στην αρχή βγήκε και είπε και μίλησε απλά για τη διάνοιξη. Λέει, θέλω να κάνω διάνοιξη καραμπατζάκι. Και υπήρξαν αντιδράσει. Υπήρξε το έγγραφο του Εθνικού Επιμελητηρίου που παρουσίασε και έβαλε στη σωστή βάση το πώ πρέπει να λειτουργήσουν αυτέ οι δύο ή πίεση κυκλοφορία, ποδηλατόδρομοι, όπω επιβάλλεται το γενικό πολυδομικό, όπω επιβάλλεται από του ε, πολυδομικού κυκλοφοριακού όρου κτλ, κτλ. Και όπω θα αποδώσουν στην πόλη έτσι, ένα, ένα πνεύμα να πρασύνουν, μια περιοχή η οποία θα λειτουργήσει για την πόλη ε, ε, αναζωογονητικά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι κάνουμε, Θα κάνουμε τη διάνοιξη. Και χωρί να έχουμε καταθέσει μελέτη, χωρί να έχουμε χρηματοδότηση, σα λέμε ότι θα κάνουμε και, το είναι και αυτό το project. Αλλά που... λέτε, είναι προβολή σε ένα μέλλον που είναι απροσδιορίστο, πιστεύω. που τα δεν, σχέδια. Είναι καν, δεν είναι καν. Δεν έχει, ε, εξασφαλισμένη πίστοση. Όχι εξασφαλισμένη πίστοση. Mm. πίστοση. Δεν έχει καν την πρόθεση, εγώ σα λέω. Και το λέω ευθαρσώ. Την πρόθεση δεν την έχει. Γιατί αν είχε την πρόθεση, κύριε Πολίζο, δεν θα είχαν παρουσιάσει δύο φωτο φωτογραφίε να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Θα είχαν κάνει μια προμελέτη. Με, ε, για να πάει για μία οριστική μελέτη και τουλάχιστον να μπορούν να πείσουν ότι εμείς εκεί πέρα θέλουμε να κάνουμε και πέντε έργα παραπάνω. Και προσέξτε, και μέχρι τότε διασφαλίζουμε την καραμπατζάκι σε πρώτη φάση ότι δεν θα γίνει συλλεκτήρια οδός και, τη και δουλεύουμε πάνω στη Ζάχου. Μάλιστα. Καταλάβατε ποιε είναι οι διαδικασίε. Λοιπόν, οι είστε, είστε αδικημένοι από τον χρόνο σήμερα και υπόσχομαι γρήγορα δεν να επανορθώσω... Καταλαβαίνετε, όταν ακούω την καμπάνα σημαίνει ότι έχω πολύ παραβιάσει Έχουμε τον χρόνο. χρόνο. Ε, Σα ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε γιατί έτσι κι αλλιώ δεν τελειώνει σήμερα Ωραία, εδώ. Αυτό τώρα, το θέμα τη Καραμπατζάκη.